Διονυσίου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας, κύριε Διονυσίου μου. Καλημέρα. Καλημέρα για όσους τηλεθεατές. Καλημέρα και σε εσάς. Λοιπόν, πριν να πάμε στην ποιότητα του αέρα, θέλω λίγο ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης να μας πείτε το σχόλιο σας για το Test to Stay, τώρα που βρίσκεται για κάποιες μέρες σε εφαρμογή. Εντάξει, είναι γνωστό ότι σήμερα το απόγευμα είμαστε καλεσμένοι στη σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας όσον αφορά την αξιολόγηση του νέου του μέτρου για τη μια εβδομάδα που έχει περάσει. Σίγουρα να πούμε ότι με βάση τα αποτελέσματα που παίρναμε από το Υπουργείο Υγείας καθ' όλη την εβδομάδα, φάνηκε ότι οι γονείς αλλά και οι μαθητές το είχαν ανάγκη. Είτε ίσως επειδή δεν δούλευε σωστά η εξαποστάσεως εκπαίδευση, ή από την άλλη επειδή οι γονείς δεν μπορούσαν να μείνουν στο σπίτι να προσέχουν τα παιδιά. Άρα αυτό που απομένει από εμάς είναι όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε μαζέψει κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, όπως παραδείγματος χάρη τη στελέχωση των σημείων, οι χρονοβόρες διαδικασίες και καθυστέρηση που δημιουργείται το πρωί, με αποτέλεσμα να αργούν οι γονείς να πάνε πίσω στη δουλειά τους, τα προβλήματα που συναντούν εκεί στη δουλειά τους, είναι από αυτά που μας έχουν προβληματίσει και θα καταθέσουμε κάποιες εισηγήσεις σήμερα προς τον Υπουργό Υγείας για να μπορέσει να γίνεται το μέτρο πολύ πιο εφαρμόσιμο από ό,τι είναι τώρα, πιο εξυπηρετικό για τους ίδιους τους γονείς, να μην χάνονται η εκπαιδευτικός χρόνος τουλάχιστον οι πρώτες δύο περιόδους από τα παιδιά, γιατί σήμερα μπορεί να έχετε και εσείς τις δικές σας πληροφορίες, υπάρχουν ουρές στα σχολεία αναφοράς, άρα αντιλαμβάνεστε ότι πότε θα πάνε πίσω στο σχολείο τους οι μαθητές και πότε θα πάνε πίσω στη δουλειά τους ήδη οι γονείς. Είσαστε ενημερωμένος, κύριε Διονυσίου, για το τι συνέβη σήμερα στο γυμνάσιο Αγίου Στυλιανού στη Λακατάμια? Συγγνώμη, σε ποιο σχολείο? Στο Αγίου Στυλιανού, στο γυμνάσιο Αγίου Στυλιανού στη Λακατάμια. Όχι, περίμεναν δεκάδες μαθητές από τις 7 η ώρα το πρωί για να κάνουν το Test to Stay. Μας έστελναν και μηνύματα εδώ στην εκπομπή και στις 7:40, όταν δεν εμφανίστηκε κανείς, η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε τους γονείς ότι πρέπει να πάνε σε άλλο σημείο. Δυστυχώς είναι αυτά που έχουμε μαζέψει καθόλου. Μα είναι δυνατόν να λες ότι θα κάνεις κάτι? Τώρα δεν ξέρω, δηλαδή σίγουρα η εταιρεία ευθύνεται για αυτό, εκτός και αν έγινε παρανόηση ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι δυνατόν? Μπορεί εκεί να πήγαν και παιδιά που δεν ήταν καν στο σχολείο τους, έτσι? Μπορεί να ήταν σχολείο παραπλήσιο του σχολείου τους και να πήγαν εκεί να κάνουν το τεστ. Ακριβώς έτσι γίνεται σήμερα, γι' αυτό εμείς επιμένουμε και η πρόταση που θα καταθέσουμε σήμερα είναι ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται το μέτρο σε κάθε σχολική μονάδα για τα παιδιά του σχολείου, και εκεί που δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε κάποια σχολική μονάδα, που μπορεί να υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, όπως παραδείγματος χάρη στα σχολεία της Υπαίθρου, θα μπορούν να αγοραστούν από το κράτος υπηρεσίες από ιδιωτικά χημεία και φαρμακεία για να ανοίγουν πολύ πιο πρωί, γύρω στις 7, για να ξεπερνούνται οι γονείς της περιοχής. Και 6,5 ζητάνε οι γονείς, γιατί 7 είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση στους δρόμους. Επίσης, κύριε Διονυσίου, πάρα πολλοί γονείς λένε ότι δεν είναι όλοι οι εργοδότες καλοπροαίρετοι και λένε δεν πειράζει να αργήσεις 10-15 λεπτά. Άρα, ή θα πρέπει αυτό να το οριοθετήσουν αμέσως βάσει διατάγματος και να λένε με τα ανάλογα πιστοποιητικά, όντως δικαιούσε να αργήσεις αυτά τα 15-20 λεπτά και ας είναι να στα δουλέψεις, ρε παιδί μου, πιο μετά. Δεν είναι το τέλος του κόσμου από τη στιγμή που θέλουμε να λειτουργεί το Test to Stay. Αλλά αυτό που έγινε σήμερα στην Λακατάμια είναι πραγματικά, δεν είναι εκτός, έτσι? Ακριβώς, Κατερίνα, γι' αυτό εμείς έχουμε ζητήσει από τον Υπουργό και θα το ζητήσουμε και σήμερα εγώ μια φορά, ότι ναι, πράγματι θα πρέπει τα φαρμακεία, κάποια φαρμακεία, ιδιωτικά χημεία, να ανοίγουν από τις 7 το πρωί τουλάχιστον. Όπως επίσης έχουμε ζητήσει από τον Υπουργό Υγείας να εξασφαλιστεί ένα διάταγμα για τον χρόνο το πρωί για τους εργαζομένους, ιδιαίτερα και του ιδιωτικού τομέα. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα εκεί. Τουλάχιστον να είναι καλυμμένοι μέσα από την νομοθεσία, ότι θα μπορούν να καθυστερήσουν να προσέλθουν το πρωί στη δουλειά τους όταν θα επηρεάζονται
από τις στενές επαφές των παιδιών. Άρα το test to stay ως μέτρο, εσάς δηλαδή το θεωρείτε θετικό σε περίπτωση που λειτουργήσει καλά. Δεν θεωρείτε, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί γονείς που λένε τεστ, μετά τεστ, μετά ξανά τεστ, δηλαδή πόσα τεστ να κάνει ένα παιδί. Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς, στην αρχή όταν ανακοινώθηκε ότι θα υιοθετηθεί το μέτρο, ήμασταν αρνητικοί. Ναι, το θυμάμαι, αρκετούς, μα γι' αυτό σας ρωτάω. Είχαμε αρκετούς ενδιασμούς, καταθέσαμε προβληματισμούς και ανησυχίες, αλλά στην πορεία η περασμένη εβδομάδα έδειξε ότι ήδη οι γονείς, τα ίδια τα μέλη μας, το είχαν ανάγκη για τους διάφορους λόγους. Άρα από τη στιγμή που ήδη οι γονείς το έχουν ανάγκη και έχουμε μια προσέλευση πάνω από 1.500 άτομα την ημέρα, σημαίνει ότι καθήκον μας είναι να μεσολαβήσουμε, να διορθωθούν κάποιες στρεβλώσεις στην εφαρμογή του μέτρου για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους γονείς που το χρησιμοποιούν. Μάλιστα. Να πω και να μείνω που μας έστειλε μια τηλεθεάτρια. Η κόρη μου επαφή την Τετάρτη βάση του test to stay. Πρέπει να κάνει test μέχρι την Παρασκευή. Δεν μετρά το Σαββατοκύριακο. Αν μείνει στο σπίτι, αποδεσμεύεται την 7η μέρα, δηλαδή την Τετάρτη, με rapid test. Γιατί να ταλαιπωρούμαστε μέσα στο κρύο. Φάγαμε σήμερα μία ώρα. Στην τάξη του παιδιού μου λέει από τα 18, τώρα είναι θετικά τα 10 τα παιδιά. Αυτό είναι ένα... Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ένα θέμα. Αυτό που λέει η φίλη που μας ακούει, να πούμε ότι εμείς είχαμε ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας ότι πρέπει να ορίσει ένα μίνιμουμ αρκετών οι οποίοι απουσιάζουν από την τάξη, κατά πόσο θα κλείει ολόκληρη η τάξη και τα παιδιά να λαμβάνουν την εκπαίδευση τους μέσω του Teams. Περιμένουμε, γιατί είναι ένα σημαντικό θέμα. Άλλο ένα θέμα αυτό. Δηλαδή, κάποιοι πρέπει να ενεργοποιείται ο Σταυρός, είναι όλη τάξη επαφές στενές και πρέπει να κάνει όλη τάξη test to stay. Δηλαδή, και αυτό θέλει χρήση διευκρίνησης και πάλι. Από τη μια, ή θα κάνουν όλες οι διευθύνσεις όλων των σχολείων το ίδιο, ή όχι. Δηλαδή, θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Έχει ερωτηματικά πολλά, κύριε Δινουσίου, ακόμα, τα οποία θα έπρεπε να είναι λυμένα. Λοιπόν, για να μην χάσουμε όμως και το άλλο το μεγάλο το θέμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το Υπουργείο Παιδείας την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε και ανακοίνωσε ότι πιλωτικά θα προχωρήσει με την εγκατάσταση 100 μηχανών καθαρισμού αέρα σε σχολικές μονάδες. Θα κάνει την έρευνά του και αν δει ότι έχει θετικά αποτελέσματα, θα τα βάλει σε όλα τα σχολεία. Τι λέτε? Ναι, κοιτάξτε, όσον αφορά τον καθαρισμό και τον εξαρισμό των τάξεων, ήταν ένα αίτημα που είχαμε καταθέσει ως παγκυρία στην Ομοσπονδία. Για να είμαστε ειλικρινείς, ήταν κάποιες πρακτικές που είδαμε και στην Ευρώπη στη συμμετοχή μας μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού που είμαστε μέλη. Αυτό που είχε ανακοινωθεί πρόσφατα από το Υπουργείο Παιδείας στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, που ήταν η συνεδρίαση, είναι ότι το Υπουργείο έχει προχωρήσει μια συνεργασία με το Πανεπιστημίο Κύπρου, που ανάλαβε την εποπτεία αλλά και την έρευνα. Έχουν αγοραστεί ένας αριθμός μηχανών για καθαρισμό του αέρα μέσα στις τάξεις, με σκοπό εκεί που θα το βοηθήσουν να παρακολουθά να κάνει κάποιες έρευνες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για να μπορέσει να εφαρμοστεί πλέον στη συνέχεια και στα υπόλοιπα σχολεία. Θεωρούμε ότι ναι, μεν είναι ένα βήμα μπροστά, έτσι ώστε να έχουμε μια ποιότητα καθαρού αέρα και εξαρισμού μέσα στις τάξεις, αλλά θα θεωρούμε ότι να μην υπάρξουν χρονοβόρες διαδικασίες κατά τη διάρκεια της έρευνας του πιλωτικού μέτρου, για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στην εφαρμογή και των υπόλοιπων σχολείων, ή τουλάχιστον ας επιλεγούν σχολεία εκεί που παρατηρείται ότι υπάρχει επίπεδο ρήπασης αυξημένων από ό,τι σε άλλα σχολεία. Μάλιστα. Λοιπόν, δασκάλα λέει με συμπτώματα. Την προηγούμενη Δευτέρα πήγε στο σχολείο, Τρίτη απουσίαζε λόγω ασθενείας, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή πήγε σχολείο πάλι με συμπτώματα και την Παρασκευή βγήκε θετική. Αποτέλεσμα, μέχρι χθες, πέραν των 25 θετικών περιστατικών, μαθητές και δάσκαλοι. Ευχαριστώ τους τηλεθεατές, ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά τους, γιατί αυτά δηλώνουν και το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, έτσι, ενώ δεν είναι μόνο λέξεις και με διατάγματα και παραγράφη, είναι το τι συμβαίνει πραγματικά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, κύριε Διονυσίου, να είστε καλά, θα πάμε να ακούσουμε βέβαια.